οριστική δικαίωση για τις νηπιαγωγούς που οδηγήθηκαν σε δίκη για την εφαρμογή του προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης «Παίζω με το φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου», για το ίδιο το πρόγραμμα και συνολικά για τον κλάδο των εκπαιδευτικών, αποτελεί η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων Κρήτης που καταδίκασε δύο άνδρες για ψευδείς καταθέσεις και συκοφαντική δυσφήμιση. Πρόκειται για έναν πατέρα, τα παιδιά του οποίου το 2018 φοιτούσαν στο 19ο νηπιαγωγείο Χανίων, και για έναν 62χρονο από την Αθήνα, οι οποίοι είχαν στραφεί νομικά κατά των τεσσάρων νηπιαγωγών, ξεσηκώνοντας τότε τον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας. Νιώθω μια μεγάλη χαρά διότι, και ενδυνάμωση, διότι η απόφαση αυτή ουσιαστικά δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε πια ο σάκος του μπόξ. Για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει μια διαφορετική άποψη από την πολιτεία και από, από τους νόμους, ο οποίος προσπαθεί μέσα από μηνύσεις να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς. Το δικαστήριο καταδίκασε τον πατέρα σε ποινή φυλάκισης 23 μηνών και τον 62χρονο σε 35 μήνες φυλάκισης. Ήδη οι τέσσερις νηπιαγωγοί που είχαν βρεθεί στο στόχαστρο επειδή μίλησαν στα παιδιά για τα γεννητικά όργανα με την επιστημονική τους ονομασία, είχαν οθωωθεί από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Χανίων. Η απόφαση αυτή απλά δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί αντιδρούμε, ότι αξιώνουμε να δικαιωθούμε, γιατί κοιτάξτε, οι τέσσερις εκπαιδευτικοί είχαν δικαιωθεί στο δικαστήριο, είχαν αθωωθεί για αυτά, αλλά τώρα έχουμε μία ακόμα απόφαση η οποία λέει ότι κακώς, χωρίς κανένα λόγο, αδικαιολόγητα βρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί στο στόχαστρο. Ο πατέρας που θεώρησε πως το παιδί του τραυματίστηκε ψυχολογικά είχε υποβάλει μήνυση στις εκπαιδευτικούς με την κατηγορία ότι εξέθεσαν ανήλικους σε κίνδυνο και ότι είχαν πρόθεση να βλάψουν την ψυχική τους υγεία. Για εμάς ως εκπαιδευτική κοινότητα όλο αυτό μας δημιουργεί θυμό και αγανάκτηση όταν προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο μέσα στη σχολική τάξη για να προστατέψουμε τα παιδιά μας αλλά και για να αγγίξουμε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως είναι η σεξουαλική αγωγή μέσα από το σχολείο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζω με το φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου» είχε αποσπάσει το βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας στη σεξουαλική αγωγή το 2019 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Σεξουαλική Υγεία.